Λοιπόν, να δούμε, κύριε Αθανασίου, και τι γίνεται στο Βουρνάρα. Χθες έγινε όλη αυτή η στρατιωτική επιχείρηση. Θα δούμε στη συνέχεια και θα σχολιάσουμε όλα αυτά. Αλλά πείτε μας εσείς, τι προκύπτει στο Βουρνάρα. Είχαμε αύξηση κρουσμάτων. Τι γίνεται σε εκείνο το κέντρο. Εμβολιασμοί γίνονται. Οι εμβολιασμοί γίνονται και όπως καθημερινά υπάρχουν. Δηλαδή, χθες, αν θυμάμαι καλά, υπήρχε και αριθμός στο συνολικό που αποστέλλεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από τους εμβολιασμούς της ημέρας. Υπήρχαν για το Βουρνάρα. Είναι κάτι το οποίο είναι σε εξέλιξη εδώ και αρκετούς μήνες. Τώρα, χθες ανακοινώθηκαν άλλα 30 κρούσματα στη συγκεκριμένη κλειστή δομή. Χθες κινητή μονάδα βρισκόταν εκεί για να δημιουργήσει εξέταση σε όλα τα άτομα που βρίσκονταν σε αυτή την δομή. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι ανά δύο ημέρες κινητή μονάδα θα επισκέπτεται το κέντρο φιλοξενίας για να δημιουργεί εξέταση τέσσερις ανίχνευσης αντιγόνου σε όλους τους πολίτες. Από εκεί και πέρα ελπίζουμε ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε διασπορά. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή που δύο Υγείας και Υπουργείο Εσωτερικών έχουν προχωρήσει στις δέουσες ενέργειες για να περιορίσουν όσο γίνεται την διασπορά. Ναι. Οι άνθρωποι έτσι στα στάιερ που μεταφέρθηκαν τηρούν τα πρωτόκολλα συνωστισμού μέσα σε εκείνα τα φορτηγά. Για Σάββατο, εγώ το μόνο που μπορώ να αναφέρω στο Υπουργείο Υγείας, γιατί η διαχείριση γίνεται πολύ σωστά από το Υπουργείο Εσωτερικών, είναι ότι έχουν διαχωριστεί, έχει γίνει διαχωρισμός των ατόμων που έχουν να κάνουν τα κρούσματα, έχουν να κάνουν με τις στενές επαφές. Άρα, σίγουρα, για να έγινε σωστή η συγκεκριμένη διαθέτηση, τα άτομα είχαν διαχωριστεί με τον σωστό τρόπο, έτσι ώστε να είναι οι στενές επαφές αλλού και τα θετικά κρούσματα αλλού. Μάλιστα, τώρα.